παρουσία σας στην κοπή της πίτας της Ακαδημίας ΚΟ. Είναι για δεύτερη φορά που κόβουμε πίτα σαν σωματείο, ήδη απαριθμούμε μόνο 2 χρόνια ζωής. Ωστόσο, είμαστε πολύ χαρούμενοι για ό,τι έχουμε πετύχει αυτά τα 2 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αθλητές μας που καταπονούνται και προσπαθούν για το καλύτερο. Την προπονητική μας ομάδα, την Ταμάρα Μαρία Σουμπαζή, τον Γιούρση, τον Πέτρο και τον Καλό και τον Διαμητάκη. Για όλο τον αγώνα που κάνουν και προσπαθούν και πιέζονται και όσο στις προπονήσεις όσο και στις αποστολές ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν 2 χρόνια συνεχόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέλη του σωματείου που σε κάθε δραστηριότητα βρίσκονται εκεί, παλεύουν για αυτές. Και όπως θα δείτε σήμερα έχουν καταφέρει και συγκέντρωσαν 101 δώρα για την αρχαιοφόρο μας. Για να μην ακρηγορήσουμε, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις από τόσο τις τοπικές αρχές όσο και τον πατέρα Ιωάννη, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Παναγιώτη Τζαμάλη, να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετιστήριο λόγο. Και στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο κύριος Καμπουράκης, ένα μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Σε όλες και σε όλους. Καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε πάντα με υγεία. Λυπάμαι και στις δύο συγγνώμη για την καθυστέρηση. Συγγνώμη κύριε Χρυστοδούλου, πιο δυνατά. Ακούτε όλοι. Όλοι. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και σε όλους. Να μας έχει η Παναγιά καλά, να μας δίνει δύναμη, να προχωράμε. Από τη δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους προπονητές, κυρίως και τους αθλητές, που υπερβαίνουν και υπερβάλλουν αυτό, σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που κάνουν. Δεν είναι μόνο το ποδήλατο, είναι και το ήθος. Είναι και αυτά που διδάσκουν οι προπονητές μας. Αυτό θέλω να πω εγώ. Θέλω να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, να το ευχαριστηθείτε και μέσα από την καρδιά μου άλλη μια φορά χρόνια πολλά, πάντα με υγεία για τους αθλητές και να έχουμε πάντα το επιτυχίες. Όπως και σήμερα δηλαδή, φανταστείτε, ερχόμαστε από επιτυχίες σήμερα. Λάβαμε μέρος σε αγώνες και ήρθαμε με μετάλλια. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από εμάς. Εκ μέρους του Δημάρχου, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας, να σας δώσω τις καλύτερες ευχές και να σας πω ότι η ποδηλασία πλέον στο νησί και ειδικά στο νησί της ΚΟ έχει πάρει μια άλλη μορφή, έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, η αγωνιστική ποδηλασία θα έλεγα, και μιας και είμαστε νησί του ποδηλάτου, θεωρώ ότι η ελάχιστη υποχρέωση σαν Δήμος είναι να σταθούμε δίπλα σε κάθε σωματείο και πόσο περισσότερο σε σωματεία ποδηλατικά που έχουν φέρει και τέτοιες επιτυχίες. Θέλω να πω ότι πέρα από το αυτονόητο ότι θα σταθούμε δίπλα σας και αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση μας, είναι μια νέα συνάδελφος η Διονυσία Ιαννούλη, η οποία έχει αναλάβει πλέον τον αθλητισμό και με πολύ όρεξη, νομίζω ότι με πολύ μεράκι θα αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει και να πάμε ακόμα ψηλότερα. Θέλω να σε ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά και να περάσετε όμορφα. Άρα λοιπόν στη ζωή μας χρειάζονται πολλές φορές να φρενάρουμε τον εαυτό μας για να βελτιώνουμε και τον απέναντί μας. Δηλαδή όταν δείχνουμε με το δάχτυλό μας τον απέναντί μας, τα 3 δάχτυλα δείχνουν τον εαυτό μας. Το ποδήλατο λοιπόν αυτά τα μηνύματα κι άλλα πολλά μας δίνει. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά τα λίγα και θέλω ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου, συμπληρωματικά με τις ευχές του Δεσπότη μας, να σας πω, του χρόνου τέτοια μέρα οι ποδηλάτες να μην είναι 63, να είναι 163. Το λέω μέσα από την ψυχή μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε υγεία και να γίνετε όλοι οι ποδηλάτες της ζωής. Και έχω εδώ ένα εκπρόσωπο εδώ της νεολαίας, το φίλο μου τον Νικόλαο, που έγινε με. Θα κάψω με τη βασιλότητα με τον Νικόλαο. Και λέμε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Θεός, του Θεού, του Πνεύματος. Αμήν. Πάει και αυτό. Στο όνομα του Θεός, του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά και από μένα. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο για τις επιτυχίες. Συγχαρητήρια στους αθλητές. Συγχαρητήρια στο έργο που κάνετε, γιατί ως νησί του ποδηλάτου πρέπει να προάγουμε περισσότερο την ποδηλασία στο νησί και να είναι το νούμερο ένα άθλημα μελλοντικά στο νησί μας. Ευχαριστώ. Come on, son.